Πολλά είναι τα τροχιά δυστυχήματα τα οποία έχουν ήδη σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά το καλοκαίρι. Επανέρχεται λοιπόν το ζήτημα με αφορμή και το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Κάλυψό του Δήμου Παγκαίου της υπερβολικής ταχύτητας στην άσφαλτο, με τον εμπειρογνώμων Τάσο Ιαβέρη να αναλύει τις σχετικές δυσάρεσες καταστάσεις και το πώς έχουμε οδηγηθεί μέχρι στιγμής εδώ στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel. Δηλαδή εδώ μιλάμε για γενοκτονία, προσέξτε, δεν μιλάμε για ατυχήματα, μιλάμε για εγκλήματα. Λοιπόν, να το πιάσουμε, ναι. Ξεκινήστε λίγο έτσι να μας δώσετε. Το πρωί κάναμε και μια πρώτη συζήτηση. Τι φταίει, κυρία Αβέρη, υπερβολική ταυτότητα. Η ανοησία. Η ανοησία και ασυνειδησία όλων των πολιτών, διότι βλέποντας, ας πούμε, γι' αυτό αναφέρθηκα, ότι σε ευχές να μην έχουμε πυρκαγιές, να μην έχουμε πλημμύρες, να μην έχουμε. Όχι. Να μην έχουμε θάνατο νέων παιδιών. Να μην πηγαίνουν οι οικογένειες στον τάφο του παιδιού τους. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό δεν υπάρχει κανένας ο οποίος νοιάζεται εδώ πέρα. Ο ίδιος ο πολίτης σε μια δημοσκόπηση που είχε γίνει πρόσφατα και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Πρώτο του πρόβλημα είναι η οικονομία. Δεύτερο πρόβλημα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τρίτο θέμα ο πόλεμος. Με 5%, 3% είναι η πανδημία η οποία εξαφανίζεται, 2% η εγκληματικότητα στους δρόμους με μαχαιριές και κλέφτες κτλ. Αλλά το θάνατο των πιτσιρικάδων στον δρόμο και την ορφάνεια και τα κλεισμένα σπίτια, δεν ακούω κανένα να λέει ότι θα ήθελα πάρα πολύ η οικογένειά μου να μην ζήσει την τραγωδία και την απόγνωση και την κατάρα του να θάβεις παιδί. Να σας πω ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει πολίτης, πολιτεία, πολιτικός. Πριν από ένα χρόνο σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή ένας νεαρός 23 ετών, ο Ιάσονας, αν είχατε ακούσει. Βεβαίως. Ο Ιάσονας αυτός παρισύρθη από ένα αυτοκίνητο της Βουλής, το οποίο έκανε μια εγκληματική παράνομη στροφή αριστερά για να μπει στη Βουλή από τη Βασιλή Σοφίας. Αντί λοιπόν το σύνολο, τη ολομέλεια να σηκωθούν όλοι και οι 300, δεν είναι θέμα κομματικό ούτε κυβερνητικό, είναι θέμα πολιτικό. Πολιτικό είναι να ασχολείσαι με τα προβλήματα των πολιτών. Αντί να σηκωθούν και να πούνε συγκλονισμένοι ότι αφιερώνουμε αυτά τα 2-3 λεπτά που μας κοστίζει παραπάνω μια παράκαμψη ασφαλής, ώστε αφιερώνοντας τον χρόνο αυτό να μειώσουμε ή να μηδενίσουμε το θάνατο νέων ανθρώπων, συνεχίζουν να εμένουν στο κομμάτι αυτό, που σημαίνει ότι όλη η ολομέλεια, η οποία αν θέλετε επιλέγεται από όλους τους Έλληνες, έτσι δείχνει αυτό της ολομέλειας και την αδιαφορία των πολιτών. Ξέρετε κάποιον πολίτη ο οποίος αφιέρωνε λίγο χρόνο από τον προσωπικό του χρόνο για την προστασία της ζωής ενός παιδιού που ζει 700 χιλιόμετρα μακριά από αυτόν σε μια άλλη πόλη. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει κάποιος μόνο αν του συμβεί, του χτυπήσει την πόρτα.